Προχωράω τώρα μετά τη βόμβα. Τι νούμερα έκανε χθες η Αφροδίτη μου, συγγνώμη. Χθες έκανε πάρα πολύ καλά νούμερα. Ήταν πρώτο στην prime time το Survivor. Ξεπέρασε όλο τον ανταγωνισμό της Μυθοπλασίας. Στα Βρώμικα είναι στο 21,6 και έφτασε τέταρτο το 35,4. Αυτό σημαίνει ότι κοντά στο 23 περίπου θα πρέπει, μάλιστα, να περιμένουμε την τελική. Πριν σας πω για τον αδιανόητο καυγά και την επιστροφή του στο Έλιο Χανταμπάκι, θέλω να δούμε. Ο οποίος μέχρι στιγμής σχεδόν να πω. Φυσικά, φυσικά. Θέλω να δούμε πώς η Ευρυδίκη προσπάθησε να αποδομήσει τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Με αφορμή λοιπόν αυτό που είδαμε πριν, που συζητήθηκε στο Συμβούλιο, ξεκινάει να μιλάει ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Και τότε του κάνει η Ευρυδίκη μία επίθεση, μιλώντας για περιστατικά τα οποία ουδέποτε έχουν καταγραφεί, ποτέ δεν είδαμε ως τηλεθεατές, αλλά και ποτέ άλλοι παίκτες δεν τα συζήτησαν. Η Ευρυδίκη προφανώς μιλάει για πράγματα που έβλεπε η ίδια ως τηλεθεάτρια όταν ο Ασημακόπουλος μιλούσε μόνος στις κάμερες. Δείτε λοιπόν την επίθεσή της. Εγώ πιστεύω ότι στο Survivor δεν χωράει καμία έτσι άσχημη ή κακή κουβέντα. Είμαστε μεγάλα παιδιά, είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να το δείξουμε. Μιλάς εσύ που ηρωνεύεσαι τους πάντες, που μιλάω εγώ από την ομάδα μου και λέω κάτι και πετάγεσαι και λες τι μιλάει αυτή. Μου τα λένε. Πότε σου είπα ότι εγώ... Ο νούμερο ένα ήρωνας εδώ μέσα. Σου είπα εγώ ότι... ψεύτης που οτιδήποτε βλέπει το παρερμηνεύει μέσα στη λαμογιά. Για να το πιστέψεις και να το πει. Τι λες τώρα, εσύ μιλάς, ότι δεν χωράει. Εσύ μιλάς. Έλα σε παρακαλώ. Σε μένα ίσως μιλάς. Σε σένα μιλάω, ναι. Πώς με ξέρεις. Ο οποίος χοροϊδεύει τους πάντες σε μια εβδομάδα. Ναι, ωραία, βλέπω τι κάνεις. Βλέπω τις ειρωνίες σου. Τα βλέπει και ο κόσμος τι ειρωνικός άνθρωπος είσαι. Νομίζεις δεν φαίνονται προς τα έξω, νομίζεις δεν τα βλέπουμε. Τέλεια. Και μιλάς εσύ τώρα για ηθικές αξίες και ωραίες συμπεριφορές, εσύ. Ωραία. Κάνεις τη μία, μην το πω, πίσω από την άλλη. Πραγματικά και το ξέρεις ότι το κάνεις. Απλά αυτή τη στιγμή να κάθεσαι και να λες εσύ για ηθικές αξίες και εσύ για πώς θα μιλάμε και θα συμπεριφερόμαστε. Πραγματικά είναι τελείως άτοπο. Ευρυδίκη, πού στηρίζεις αυτά τα οποία λες αυτή τη στιγμή? Θα σου πω, Γιώργο, προχθές κάτι έλεγα εγώ και μου μεταφέρθηκε από πολλά παιδιά. Ότι γύρισε εκεί ο Σημακόπουλος, τι μιλάει αυτή η μωρέ η Βρυδίκη συνέχεια. Επίσης, οτιδήποτε γίνεται, για παράδειγμα, μπορεί ένας συμπαίκτης μου να πετάξει μια κορίνα εδώ. Αρχίζει εκείνος, «Α, μας σκότωσες, παραλίγο, θέατρο». Εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Συνέχεια ηρωνεύεται. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει για πώς θα συμπεριφερόμαστε εμείς στο Survivor, είναι ο τελευταίος. Και θέλω να πω και κάτι, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το δίκαιο. Ο Νίκος Αγόρου έχει ζητήσει συγγνώμη από την μέρα που είχε έρθει και στο Στάθη, Σταθήν, έτσι. Και σε μένα, και στο Μπάρτζι, όχι και στο Σάκη. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Γιωρίκα σήμερα που τον είδα έξαλλο και μου λέει Ευρυδίκη και άκουσα αυτή τη λέξη. Είπα, παιδιά, εμένα αυτή η λέξη δεν με αντιπροσωπεύει που είπε ο Νίκος Μπάρτζης και όταν γυρίσουμε στην καλύβα, παιδιά, πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί μια συζήτηση. Πού την κάναμε? Ζήτησε συγγνώμη. Δηλαδή, θα τον σταυρώσουμε. Αλλά το να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας παίκτης, ο οποίος ξέρει τι κάνει πίσω από κάμερες και ζητάει συγγνώμη, ξέρει πόσο ειρωνικός είναι, όπως ο κύριος Ασημακόπουλος, πραγματικά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σε τι σε έχω ειρωνευτεί εσένα? Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ειρωνεύεσαι τους πάντες. Μάλλον κάποιο λάθος κάνεις. Μάλλον κάποιο λάθος κάνεις. Γιώργο, και με εκθέτεις, συγγνώμη. Άκουσε με να σου πω κάτι. Εδώ που είμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Με εκθέτεις χωρίς να σου πω κάτι. Άκου. Εσύ εκτίθεσαι με εκθέτεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί γίνεται. Και εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Είπες για κάτι που έβλεπε όταν ήταν στην Ελλάδα, στο τηλεθέατρο. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ συνέχεια. Κεντούσε. Έλεγε μόνος του αυτό και για τους άλλους και για τα. Πάντα σχολίαζε. Μέσα στο και τον Βασάλο και τον Κότσι, ναι. Έχει σχολιάσει διάφορους κάμερες. Για όλους έχει πει. Απλώς αυτό που μου έκανε εντύπωση από όλο αυτό που λέει η Ευρυδίκη για γεγονότα, για περιστατικά τα οποία δεν έχουμε δει ποτέ. Λέει κάποια στιγμή ο Αγόρου, εγώ πότε σου ζήτησα συγγνώμη σε κάμερα. Λέω Στάθη. Άστινε τώρα, άστινε. Σαν κρύβα το μουρμούρα το χειρίστηκε ο Στάθης λίγο αυτό. Πραγματικά, δηλαδή, επικαλείται πράγματα εκτός κάμερας. Λίγο υπερβολική. Προφανώς από έξω έβλεπε και λέει δεν θα μπω μέσα. Μα δεν είχε σχολιαστεί και τόσο για ειρωνικό ο Ασημακόπουλος τώρα. Εδώ το παίζουμε κάθε μέρα. Δεν θυμάμαι κανένα βιντάκι που πήγαμε να δούμε τον Ασημακόπουλο πόσο ειρωνικός ήταν. Δηλαδή δεν λες για τον Μαρτίκα. Υπήρχαν άλλα πιο έντονα περιστατικά. Για τον Μαρτίκα, πώς θα πει Φέιμ, αφού είναι ο σύντροφος της κολλητής. Πρέπει τίποτε να πεις κάτι, δεν ξέρω, μου κάνει περίεργο. Εκτός και αν κάτι. Πρώτα για την Χαμπέρη είπε, και τώρα για τον Ασημακόπουλο. Βαράει η Βρυδίκη. Τα έχει μαζέψει από το σπίτι και με την ευχορίσια φωνή. Απλά δεν έχει επιχειρήματα.
όπως καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί μπερδευτήκαμε όλοι. Και είναι και πολύ γλυκομήλητη αυτή, έτσι. Του είπε ότι είσαι μέσα στη Λαμογιά, εσύ. Είναι γλυκομήλητη. Εκτός κι αν την ενόχλησε αυτό που τη μετέφεραν, γιατί και αυτό δεν είναι ωραίο που τη μετέφεραν όταν μιλάς εσύ, ο άλλος λέει. Σιγά με να ακούμε την Ευρυδίκη, ποια είναι αυτή. Θα ξαναπώ, έτσι ισχυρίζεται ότι έγινε. Δεν έχουμε δει κάποιος να της μεταφέρει κάτι, ούτε το καταγράψαν οι κάμερες για να ξέρουμε αν έχει συμβεί. Μάλιστα. Εγώ αν στήριζα μία Σημακόπουλο, μετά από αυτό στηρίζω τρεις.